Νομίζω ότι είναι το πιο αντιπροσωπευτικό παράδειγμα, το παράδειγμα του Αίγη Αλλού, η κυριολεκτική δηλαδή ισοπαίδωση, γιατί δεν μιλάμε για παραβιάσεις, η πλήρης εμπορευματοποίηση και η κυριολεκτική ισοπαίδωση κάθε ορίου προστασίας περιβάλλοντος δημόσιας υγείας για το να δείξει ποιος είναι ο πραγματικός αντίπαλος. Αυτό που έλεγα προηγουμένως. Δηλαδή ότι ο επενδυτής, και εδώ μιλάμε για έναν συγκεκριμένο όμιλο τον οποίον θα τον δούμε όχι μόνο στον Αίγη Αλλού, θα τον δούμε και στην ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών να αποκτά προνομιακές θέσεις στην Εθνική Τράπεζα εγκαταλείποντας το σκάφος της Eurobank, θα τον δούμε και στα δηληστήρια να κατακτά προνομιακές θέσεις εγκαταλείποντας το μικρό σκάφος της Πετρόλα και βρισκόμενος σε ηγεμονική θέση στα ΕΛΠΕ, γιατί έχει σημασία να δούμε όλη τη διαδρομή, να καταλάβουμε λοιπόν ότι ο επενδυτής έχει σκοπό έναν, είτε είναι Έλληνας είτε είναι ξένος, όποιο κλάδο και αν δραστηριοποιείται, το μέγιστο ποσοστό κέρδους. Και στο όνομα του μέγιστου ποσοστού κέρδους θα θυσιάσει περιβάλλον, δημόσια υγεία, θα αυξήσει το βαθμό εκμετάλλευσης, θα πετύχει φθηνότερη εργατική δύναμη. Αυτό για όσους εμφανίζουν την επένδυση ως φάρμακο δια πάσα νόσου. Στη συγκεκριμένη όμως περίπτωση του συγκεκριμένου ομίλου είναι αξιοσημείωτο αυτό που λέγαμε προηγουμένως, μετά από πολλούς σεισμούς κυβερνήσεων που έρχονται και παρέρχονται, τρικυμία σε φλιτζανάκι του καφέ, περιέργως με κάθε κυβέρνηση αυτοί οι πολύ ισχυροί όμιλοι καταλήγουν πάντα να παίρνουν δωράκια. Και αποδεικνύεται ότι υπάρχει ένα δωράκια κράτος... Δωράκια χωρίς το άκια. Ναι, μεγάλα δωράρες. Δώρα. Μεγάλα δώρα, ναι, με δέλτα κεφαλαίου. Ναι. Αποδεικνύεται λοιπόν ότι υπάρχει μια αποστολή ενός κρατικού μηχανισμού, γιατί δεν είναι ένας υπάλληλος, ένας υπουργός, ένας πρωθυπουργός που υπηρετεί αυτούς τους ομίλους. Αυτό πρέπει να έχει στο μυαλό του και όποιος αγωνιά ακόμα, αν θα είναι πρώτος ο Σαμαράς ή ο Τσίπρας στις 26. Ότι στις 26 θα είναι εδώ αυτοί οι όμιλοι. Καλώς οι οποίοι θα κατεδαφίζουν. Τι είναι αυτά που λέτε. Εγώ λέω ότι θα είναι εδώ αυτοί οι όμιλοι παρόντες, θα κατεδαφίζουν Αίγη Αλλούς, εργατικά δικαιώματα, θα προχωρούν απολύσεις, όποιος και αν είναι κυβέρνηση, και πρέπει να σκεφτεί ποιος θα είναι σίγουρα δίπλα του απέναντι σε αυτούς τους ομίλους. Η κυρία Σπανού και μετά η κυρία Μαραλή. Είναι δυνατόν να κατηγορεί. Κύριε Χρυσόγονε, έχω δώσει το λόγο στην κυρία Σπανού. Μιλάω για τον Λάτσι συγκεκριμένα. Ναι, βεβαίως. Καταλάβαμε. Είπα ότι υπάρχουν όμιλοι και από τη μία και από την άλλη. Καταλάβαμε. Είδαμε έναν τέτοιο όμιλο προηγουμένω. Τον είδαμε να μιλάει. Τον είδαμε ζωντανά, δεν ξέρω αν τον παρακολουθεί. Ελάτε, κυρία Σπανού. Ο ΣΥΡΙΖΑ και για τις εργασιακές σχέσεις και για όλα αυτά έχει συγκεκριμένες προτάσεις που εντάσσεται στο πρόγραμμά του, γιατί εσείς λέτε ότι θα είναι εδώ. Εντάξει, ο ΣΥΡΙΖΑ ναι, δεν είναι αυτό ο σκοπός. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έχει δεσμεύσει όλα τα κράτη-μέλη, θα το αντιμετωπίσουμε και το ζήτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα μεταμορφώσετε στις 26 την Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλα τα κράτη-μέλη. Λοιπόν, κοιτάξτε, γιατί δεν υπάρχει μόνο μνημόνιο και τρόικα. Υπάρχει αντεργατική πολιτική που εφαρμόζεται και στην Ευρωζώνη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι ελληνικό φαινόμενο η αντεργατική πολιτική και οι μαύρες εργασιακές σχέσεις. Πώς θα το κάνουμε? Αρχίζουν όλα. Και εμείς πιστεύουμε ότι μπορεί να είμαστε εμείς η αρχή. Μπορεί να είμαστε εμείς. Ναι, αλλά να μιλάμε σε μια ρεαλιστική βάση. Γιατί λέει προηγουμένως ο κ. Χρυσόγονος, θα λύσουμε με το κούρεμα το πρόβλημα της ανεργίας. Και στην Ελλάδα έγινε το μεγαλύτερο κούρεμα. Κύριε Παπαδόπουλε, θα κάνουμε και δημόσιες επενδύσεις. Δεν άρχισε η ανεργία. Γι' αυτό δεν έγινε κούρεμα. Παρακαλώ. Δεν υιοθετώ ούτε τη μία ούτε την άλλη. Παρακαλώ να ακούσουμε την κυρία Σπανού. Παρακαλώ. Εμείς είπαμε βεβαίως θέλουμε να γίνει κούρεμα για να κάνουμε και δημόσιες επενδύσεις. Δεν θεωρούμε ότι μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη χωρίς δημόσιες επενδύσεις. Και υπάρχει ένα γενικότερο που θέλω να πω. Και εντάσσεται και στο θέμα που έβαλε εδώ ο φίλος. Βέβαια, εγώ δεν είμαι βουλευτής. Στο δημόσιο ήμουνα και έφυγα με διαθεσιμότητα και αναγκαστική απόλυση. Και καταλαβαίνω το συνολικό πρόβλημα. Μέσα σε αυτές τις πολιτικές που έχουν εφαρμοστεί γίνεται η πιο άγρια αναδιανομή εισοδήματος. Η πιο άγρια.
Και μέσα σε αυτό είναι και η μείωση μισθών και συντάξεων, διότι περιορίζονται ή καταργούνται δυνατότητες για συνταξιοδότηση, καταραίει το ασφαλιστικό σύστημα, αλλά και το ξεπούλημα του δημόσιου πλούτου. Μέσα σε αυτό είναι, υπάρχει και το θέμα των παραλίων που θα γίνει, που είναι τραγικό, γιατί καταστρέφει, δεν προστατεύει περιβαλλοντολογικά. Με 200 κλίνες, κυρία Σπανού, παίρνει στρέμματα. Μπορεί κανείς να μπαζώσει τη θάλασσα. Βεβαίως. Να μπαζώσει τη θάλασσα, να μην υπάρχει καμία δυνατότητα του απλού λαού, όλων μας δηλαδή, να μπορέσουμε να έχουμε πρόσβαση, να νομιμοποιεί τους καταπατητές και να καταστρέφει, διότι και αυτό που λένε για τουριστικούς λόγους, τι λόγια, όταν καταστραφεί όλο το περιβάλλον, θα έρχονται τουρίστες στην Ελλάδα, δεν είναι απλώς και μόνο να μπορούμε εμείς να επιβιώσουμε. Υπάρχει το προηγούμενο της Ισπανίας, για όποιον θέλει να δει. Ναι, βεβαίως. Το κακό προηγούμενο. Ναι, γιατί το θέμα εδώ είναι ότι μιλούν για όλα αυτά χωρίς περιβαλλοντικές μελέτες. Καθόλου. Λέει, αυτό είναι το βασικό. Προστατεύεται. Είναι καθαρό αυτό. Δηλαδή είναι καταστροφή προς όφελος μεγάλων συμφερόντων. Και πιστεύουμε ότι δεν θα το επειδή και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας λένε ότι δεν θα το ψηφίσουν και θα το Πασόκ. Να καταθέσω μια φιλελεύθερη ένσταση κατά του νομοσχεδίου για τον Αιγιαλό. Γιατί το ουσιαστικό πρόβλημα είναι ότι ουσιαστικά παραδίδει για εκμετάλλευση, για ιδιωτική εκμετάλλευση σχεδόν το σύνολο των παραλίων. Δεν διασφαλίζει δικαίωμα πρόσβασης. Εμείς στο Φιλελεύθερο Κέντρο είμαστε υπέρ της επιχειρηματικής δραστηριότητας της παραλίας. Δεν έχουμε κάποιο τέτοιο θέμα. Αλλά πρέπει να γίνεται με κριτήρια περιβαλλοντικά και πρέπει να διασφαλίζει την πρόσβαση των ανθρώπων που δεν θέλουν να αγοράσουν υπηρεσίες στην παραλία. Επίσης, νομίζω ότι ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα είναι το θέμα της νομιμοποίησης των αυθαιρέτων, διότι αυτό νοθεύει τον ανταγωνισμό. Ακριβώς. Και στις επιχειρήσεις, δηλαδή επιβραβεύει αυτούς που καταπατούν, αλλά και στην αγορά κατοικίας, διότι αυτός ο οποίος άκτισε το σπίτι του πάνω στην άμμο θα το πουλήσει με ψηλότερη τιμή. Αυτό λοιπόν είναι μια διαδικασία η οποία πρέπει να τελειώσει και είναι και άδικη. Είναι και καταστροφική. Είναι πολύ ψύχρεμη η τοποθέτησή σας και πολύ σοβαρή. Μισό λεπτό, θέλω το λόγο. Καταρχήν, η δική μου υπογραφή είναι ανάμεσα στις υπογραφές τις οποίες αναφέρεται και ως υποψήφια περιφερειάρχη. Την Παρασκευή είχα συμμετάσχει σε μια εξαιρετική ημερίδα που είχε κάνει συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Το παρόν νομοθέτημα έρχεται να μονιμοποιήσει και να νομιμοποιήσει έσχος δεκαετιών. Δεν είναι καινούριο αυτό το φαινόμενο. Και δεν μπορούμε ποτέ να μιλάμε, ειδικά στην Αττική που έχει τις πιο πολύπαθες παραλίες όλες τις Ευρώπης, ότι το τρίπτυχο της ανάπτυξης μπορεί για να κάτι, είναι βάζομα, αυτό που δεν ξαπλώστρα. Ξέρουν οι 100.000 που υπέγραψαν είναι ότι τα περισσότερα έχουν ήδη ψηφιστεί. Ναι, αλλά αυτό το νομοσχέδιο αυτό ήρθε να ολοκληρώσει. Να τα μονιμοποιήσει και να τα νομιμοποιήσει. Αν ψάξετε και σας καλώ να το κάνετε γιατί είστε και υποψήφια περιφερειάρχης, εγώ θα το κάνω αύριο το πρωί, με ενημερώνουν όμως φίλοι οι οποίοι παρακολουθούν το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ ότι πέρασαν τροπολογίες σε άσχετα νομοσχέδια. Φυσικά. Το τελευταίο χωρίς διάστημα. Όχι μόνο το χωρίς να είναι μνημονιακές υποχρεώσεις. Οτιδήποτε μεγάλο τμήμα όσων συζητούμε είναι ήδη ψηφισμένα από τη Βουλή. Ήδη ψηφισμένα. Οτιδήποτε πια. Σε μία γραμμή και η γη και τα δάση και ο Αιγιαλός και το νερό να εμπορευματοποιηθούν πλήρως. Οτιδήποτε πια θέλει να περάσει η κυβέρνηση είναι το θεωρεί ad hoc με μνημονιακή υποχρέωση. Το αναπτυξιακό πρότυπο που χρειάζεται η Αττική αποκλείεται να βασίζεται στο τρίπτυχο μπάζωμα, ξαπλώστρα, καντίνα. Και βεβαίως επιτρέψω μια λέξη μόνο, μια και ξεκινήσαμε. Έχει μιλήσει η κυρία Σπανού, θα δώσω στην κυρία Βόζεμπεργκ τώρα. Ο κύριος Μουσουρούλης το ξέρει βέβαια το θέμα. Αν το ξέρει ο κύριος Μουσουρούλης, αφήστε τον κύριο Μουσουρούλη. Ήθελα μια παράμετρο να πω. Ελάτε κύριε Μουσουρούλη. Εγώ ένα τίτλο θα βάλω. Δημόσια υποδομή, ιδιωτική διαχείριση και αξιοποίηση. Τίποτα δεν θα πάρουμε από το κράτος. Το κράτος είναι ο ιδιοκτήτης και θα είναι ο ιδιοκτήτης. Και αυτό ισχύει για τα λιμάνια. Άλλη προσέγγιση έχω, αυτό το έκτρομα που παρουσιάσατε ως νομοσχέδιο προς διάλογο. Τώρα, για τον Αιγιαλό. Και φέρτε ένα καινούριο. Σωστό. Σας έδειξε η κυρία Λιμπεράκη την κατεύθυνση. Κοιτάξτε. Πάντως, κύριε Μουσουρούλη, έχετε βάλει πολιτήριο όπου σκάει το κύμα. Λέτε δημόσια υποδομή, αλλά συμβαίνει αυτό αυτή τη στιγμή. Όπου σκάει το κύμα, έχετε βάλει πολιτήριο. Είναι αντισυνταγματικά. Δεν υπερασπίζουμε τίποτα. Αυτή είναι σοβαρή παράμετρο που λέει ο κύριο Χρυσόγο. Όλα αυτά που κάνετε είναι αντίθετα στην ομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία έχει ερμηνεύσει το άρθρο 24. Και λέει ότι δεν δικαιούστε
να πουλάτε τον υγειαλό σαν να ήταν το χωράφι της γιαγιάς σας. Δηλαδή, δεν είναι ότι θα καταπέσει τα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Εγώ προλάβει να φτάσει τα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Δεν έχω προλάβει να διαβάσω το σχέδιο νόμου. Ναι, αλλά ήδη θα έχουν παραχθεί το ρεπορτάζ. Είστε τυχεροί που δεν το έχετε διαβάσει. Δεν έχω προλάβει. Διότι η συνάδελφό σας, η κυρία Πιπηλή που το διάβασε, έχασε τα μαλλιά της διαβάζοντάς το. Η κυρία Πιπηλή είναι βουλευτής. Εγώ αν ήμουν βουλευτής θα το είχα διαβάσει. Αλλά τρέχω για τις ευρωεκλογές και δεν έχω προλάβει. Διάβασα όμως με πολύ προσοχή το ρεπορτάζ που κάνατε. Εγώ θέλω να επισημάνω δύο παραμέτρους. Όπου προσκρούει στο Συμβούλιο Επικρατείας με πρόλαβο καθηγητής, δεν μπορεί να περάσει. Και βεβαίως, στην συζήτηση που είχατε το πρωί με την εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Σιμακοπούλου, είδατε ότι υπάρχει επιφύλαξη και δεσμεύτηκε να το δουν. Χρειάστηκαν 5-6 πρωτοσέλιδα για να έρθει η επιφύλαξη. Αλλά θετική είναι έστω και τώρα. Είχε βγει στη διαβούλευση, κυρία Χατζηνικολάου. Έχουν περάσει, κυρία Λιμπεράκη, τα περισσότερα έχουν ήδη περάσει.